Πάμε να δούμε τώρα αυτό εδώ το ερώτημα, στο οποίο μας λέει αν είναι καθαρά κατασκευαστικό. Υπάρχει γράφημα 6 κορυφών που να ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες. Εάν ναι, να κατασκευαστεί. Εάν όχι, να αιτιολογηθεί η μη ύπαρξή του. Στο πρώτο ερώτημα, λοιπόν, μας λέει ότι θέλω το γράφημα των 6 κορυφών, τις οποίες τις κατεβάζω κάτω επί τόπου. Θέλω να έχει δύο ιδιότητες, έτσι, V1, V2, και εδώ πέρα δεν πρέπει να διαστάζεις. 6 κορυφές σου λέει, βάλει τις κάτω, ζωγράφισέ τις. Και θέλω να περιέχει ως υπογράφημα, εννοείται, ένα πλήρες υπογράφημα 4 κορυφών. Άρα αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι θα πρέπει να μαγκώσω τις 4 κορυφές και να φτιάξω μια γλυκά 4 σε αυτές. Άρα εδώ πέρα όντως περιέχεται τώρα ένα πλήρες υπογράφημα 4 κορυφών και το πλήρες υπογράφημα είναι στην ουσία οι 4 κορυφές που τις έβαλα να συνδέονται ανά 2 μεταξύ τους με ακμή. Πλήρες υπογράφημα λοιπόν είναι οι κορυφές V1, V2, V3, V4 και βλέπεις ότι σε μια κατασκευή την οποία κάνω πάντα βάζω ετικέτες στις κορυφές, αυτό να το θυμόμαστε. Και μετά θέλω ταυτόχρονα να περιέχει και ένα σύνολο ανεξαρτησίας. Όπως παρατήρεις, αυτό το οποίο κάνω είναι ότι δουλεύω πάνω στους ορισμούς τον ένα μετά τον άλλο, έτσι. Δηλαδή τώρα, σύνολο ανεξαρτησίας είναι υποσύνολο των κορυφών οι οποίες δεν συνδέονται με ακμή. Και αυτό το οποίο είναι καταπληκτικό είναι βέβαια ότι εδώ πέρα το σύνολο εξαρτησίας είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται πρακτικά να κάνω τίποτα. Διότι ένα σύνολο εξαρτησίας 3 κορυφών είναι να επιλέξω την κορυφή V5, τη V6 που δεν συνδέεται με αυτή και τη V3. Αυτές οι 3 τώρα κορυφές είναι σύνολο εξαρτησίας. Άρα ένα σύνολο εξαρτησίας στο γράφημα το οποίο έφτιαξα είναι το V3, V5, V6. Θέλω εδώ να παρατηρήσεις το εξής. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω όταν λύνω ασκήσεις είναι να απαντώ στα ερωτήματα εύστοχα. Τι μου ζητάς? Πλήρες υπογράφημα. Στο ζωγραφίζω, σου λέω και ποιο είναι. Τι μου ζητάς? Σύνολο ανεξαρτησίας. Στο ζωγραφίζω, σου λέω και ποιο είναι. Καλό θα είναι να ακολουθήσουμε αυτή την πατεντοποίηση βέβαια όταν απαντάμε αντίστοιχα κατασκευαστικά ερωτήματα. Δεύτερο ερώτημα. Το G περιέχει ένα πλήρες υπογράφημα 4 κορυφών και ένα σύνολο ανεξαρτησίας 4 κορυφών. Εδώ πέρα είναι νομίζω εντελώς σαφές ότι τέτοιο γράφημα δεν υπάρχει. Προκύπτει από την προηγούμενη άσκηση. Οπότε στο πρόχειρό μας, ξεκινώντας να το κατασκευάσουμε, θα δούμε ότι θα κατασκευάσουμε την κλίκα 4 και τώρα για να φτιάξουμε την εξαιρεσία 4 κορυφών την πατάμε. Διότι ναι, μεν θα επιλέξουμε τις άλλες δύο κορυφές που δεν συνδέονται μεταξύ τους με ακμή. Χρειάζομαι όμως άλλες δύο κορυφές. Οι άλλες δύο κορυφές αναγκαστικά θα είναι μέσα από την κλίκα 4 κορυφών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ακμή ακριβώς επειδή αυτό είναι κλίκα. Και τώρα εδώ πέρα θα απαντήσουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο γράφημα. Δεν υπάρχει τέτοιο γράφημα. Και αυτό που είναι αφόρητα σημαντικό να το καταλάβεις είναι ότι το μόνο που απαιτείται να κάνεις είναι να μην έχεις δισταγμό και να καταγράψεις αυτό το συλλογισμό. Δηλαδή, πρώτο bullet του συλλογισμού κατασκευάζουμε μία κλίκα 4. Και όπως βλέπεις θα το γράψω επιγραμματικά. Το μόνο που απομένει είναι τα συνδετικά. Κατασκευάζω λοιπόν μία κλίκα 4. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι 4 κορυφές συνδέονται μεταξύ τους ανά 2 με ακμή. Οι 4 κορυφές λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους με ακμή. Αμέσως μετά, αφού κατασκεύω το K4, διατηρώ τις δύο κορυφές, επιλέγω μάλλον καλύτερα τις δύο κορυφές. Επιλέγω τις δύο κορυφές που έχουν απομείνει. Τις δύο κορυφές που απέμειναν. Και μετά, για να φτιάξω σύνολο ανεξαρτησίας 4 κορυφών, πρέπει να επιλέξω δύο κορυφές από το K4. Δύο κορυφές του K4. Αυτές συνδέονται με ακμή. Άρα δεν υπάρχει σύνολο ανεξαρτησίας. Όπως παρατηρείς, τα πράγματα είναι τετριμένα. Το μόνο το οποίο απαιτείται να κάνει κάποιος είναι να καταγράψει το συλλογισμό του, τη σκέψη του. Να τη K4, θέλω σύνολο εξαρτησίας, δηλαδή κορυφές που δεν συνδέονται με ακμή, πάω να τις βρω στο γράφημα, αναγκαστικά οι δύο είναι από το K4, άρα λοιπόν δεν υπάρχει σύνολο εξαρτησίας. Απλή καταγραφή της σκέψης στο χαρτί. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.